Ταράζει και πάλι τα νερά στη Βουλή η περιβόητη λίστα Γιωργάτζη, με τα μέλη του σώματος να δίνουν εξηγήσεις πριν ακόμη αποφασιστεί η δημοσιοποίησή της από την Ολομέλεια της ερχόμενης Παρασκευής. Διερευνώντας λοιπόν την όλη υπόθεση, αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι ο λογαριασμός ο οποίος αναφέρεται και όλα τα στοιχεία αφορούν την πιστωτική μου την κάρτα και κυρίως το υπόλοιπο που έχει πιστωτική κάρτα όταν έχω όριο 6.000 ευρώ. Το δάνειο στο οποίο φαίνεται να είναι μη εξυπηρετούμενο στη λίστα Γιωργάτζου που μας έχει δοθεί, είναι πλήρως εξυπηρετούμενο από την πρώτη ημέρα που έχει εκδοθεί. Στο μεταξύ, τα κόμματα φαίνεται να συμφωνούν καθολικά πως η λίστα είναι προβληματική και κατώτερη των περιστάσεων. Η μακροσκέλης λίστα τέθηκε εκ νέου σήμερα ενώπιον της Ad Hoc Επιτροπής της Βουλής, με τα κόμματα να εμφανίζονται διχασμένα στο κατά πόσο πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα και να επεξεργάζονται δύο πιθανά σενάρια. Υπάρχουν κόμματα που στηρίζουν να δοθεί η λίστα στη δημοσιότητα άμεσα και υπάρχουν κόμματα που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνει μια επεξεργασία και από τη Βουλή και από την Κεντρική Τράπεζα και άλλους εμπειρογνώμονες. Σε περίπτωση που η Βουλή αποφασίσει επικαιροποίηση της λίστας, αυτό που θα ζητηθεί από τον Κεντρικό Τραπεζίτη είναι πρώτον να καθαρίσει η λίστα από άτομα που δεν είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και δεύτερον να αφαιρεθούν όσοι συμπεριλήφθηκαν ως κατοχοί κόκκινων δανείων, χωρίς ωστόσο να έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε τρίτο στάδιο θα ζητήσουν να συμπεριληφθεί κατά πόσο τα άτομα που έχουν κόκκινα δάνεια έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης και να εξεταστεί η περίπτωση να υπήρξε διαπλοκή ανάμεσα στον δανειζόμενο και την τράπεζα. Πάντως τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Οποιαδήποτε προσπάθεια διόρθωσης αυτής της λίστας ή επικαιροποίησης της από την Κεντρική Τράπεζα θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα και περισσότερες υποψίες ότι κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν πληροφορίες. Σήμερα καταθέσαμε την πρόταση την λίστα να την επιμεληθεί ο Κεντρικός Τραπεζίτης και όχι η Βουλή και όπως την επιμεληθεί να δοθεί στη δημοσιότητα. Στο ίδιο μήκος με το ΑΚΕΛ βρίσκεται το ΔΥΚΟ και η Αλληλεγγύη, ενώ οι οικολόγοι και η ΕΛΑΜ ζητούν τη δημοσιοποίηση της λίστας. Πάντως, σύμφωνα με βουλευτές, η παρατεταμένη αναβολή της συζήτησης σχετικά με τη λίστα Γιωργάτζη προκάλεσε την αλλίωση του χαρακτήρα αλλά και του περιεχομένου της αρχικής λίστας. Μόλις 150 λειτουργεί.